Ένας εξόριστος της Χούντας στη Λέρο παίρνει δώρο από την οικογένειά του ένα ζευγάρι δερμάτινα παπούτσια. Όμως δεν του κάνουν. Ποια είναι η ιστορία που κρύβουν τα παπούτσια του δρόσου? Τα παπούτσια που δεν φορέθηκαν ποτέ. Η επιβολή της δικτατορίας το 1967 βρίσκει το κουκουέ ήδη 20 χρόνια παράνομο. Από τις πρώτες μέρες της Χούντας εξελίσσεται ένα κύμα μαζικών συλλήψεων κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Μέσα σε αυτό το κλίμα έπρεπε να λειτουργήσει το κόμμα και να βρεθούν τρόποι, ακόμα και οι πιο απίθανοι, για να μεταφέρονται μηνύματα μεταξύ των αγωνιστών. Ο Νίκος Δρόσος, στέλεχος του ΚΚΕ και συνδικαλιστής στον επισιτισμό, είναι εξόριστος στη Λέρο. Η οικογένειά του φέρνει στο επισκεπτήριο ένα πολύτιμο δώρο. Ένα ζευγάρι παπούτσια που ίσα-ίσα θα μπορούσαν να φορεθούν από ένα 15χρονο. Ο Δρόσος τα βλέπει και εκπλήσεται με το μέγεθος και έπειτα καταλαβαίνει ότι ο σκοπός δεν είναι να φορεθούν. Στα τακούνια είχε διαμορφωθεί από ένα τζακάρι ειδική κρύπτη, έτσι ώστε να χωρέσει ένα παράνομο σημείωμα που έπρεπε οπωσδήποτε να διαβάσει ο Δρόσος. Τελικά τα παπούτσια δεν φορέθηκαν ποτέ. Όμως το μήνυμα κατάφερε να φτάσει στους εξόριστους της Χούντας.